Κύριε Χιλετζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, η μία είδηση λέει 100 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους ως προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Αμφισβητείται η ένταξη των περισσότερων παραγωγών στα οικολογικά σχήματα που έτσι χάνουν το παλιό πρασίνισμα. Η άλλη είδηση αναφέρεται στην πλατφόρμα για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων των παραγωγών για το έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της νέα ΚΑΠ, αλλά και με παγίδες ενδιάμεσα που εσείς ο ίδιος λέτε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η παραγωγή. Και βέβαια υπάρχει και εκείνη η άλλη είδηση, και έχουμε κάνει κουβέντες στο παρελθόν αναφορικά με την παραγωγή, στο αμπέλι, στην σταφίδα κλπ, ότι μικρότερη από ποτέ ότι είναι φέτος η παραγωγή στην Κρήτη εξαιτίας του περονόσπορου. Δεν ξέρω από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, αλήθεια λέω. Να ξεκινήσουμε από τις μεταβιβάσεις, κυρία Δουλγεράκη. Να πούμε στους παραγωγούς ότι οι μεταβιβάσεις για το έτος 2023 έχουν ξεκινήσει, αλλά πάρα πολλοί παραγωγοί θα πούνε το εξής: εμείς τη μεταβίβαση που κάναμε πέρυσι δεν την έχουμε πληρωθεί ακόμα. Πώς γίνεται να ξεκινούν οι φετινές? Θα πληρωθούν και οι επόμενες μεταβιβάσεις μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, από ό,τι είναι κάποιες πληροφορίες που έχουμε από την υπηρεσία, από τον ΟΠΗΣΕΠΕ. Οι μεταβιβάσεις για το έτος 2023 είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν στα προηγούμενα έτη. Και προσθέτεται μία λεπτομέρεια που πρέπει να την κοιτάξει με ευλάβεια ο παραγωγός, γιατί θα χάσει το 1/4 της μεταβίβασης, δηλαδή το 25%. Πλέον το 25% των μεταβιβάσεων, πλέον πάει στο εθνικό απόθεμα όταν δεν μεταβιβάσει εσείς τη γη. Τι σημαίνει τώρα η μεταβίβαση γης? Αν ο παραγωγός, η Δουλγεράκη, η Αγγέλα, αγοράσει, μάλλον πληρονομήσει μία αγροτική ενίσχυση από πρώτου βαθμού συγγένειας, από τη μητέρα της, τον πατέρα της κτλ. Αν η γη όμως δεν έλθει στην κατοχή της, έρθει μόνο η επιδότηση, το 25% της ενίσχυσης χάνεται, πάει υπέρ εθνικού αποθέματος και παίρνει το 75% και μετά ψάχνει να βρει άλλη γη για να καλύψει την επιδότηση. Θα το κάνω λίγο πιο λιανά για να καταλάβουν οι ακροατές, αν μου επιτρέπει ο χρόνος. Για να το καταλάβω και εγώ, γιατί δεν το κατάλαβα. Εντάξει, με χρησιμοποιήσατε ως προσωπικό παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητό, αλλά για κάντε το λίγο πιο αναλυτικά. Πιο αναλυτικά για να καταλάβετε, κυρία Δουλγεράκη. Αν ένας παραγωγός σήμερα έχει στην κατοχή του 10 στρέμματα χωράφια, τάχει, και δεν έχει πάρει επιδότηση, αν του μεταβιβαστεί ένα δικαίωμα, γιατί το δικαίωμα μεταβιβάζεται βάσει του αφημί, αν του μεταβιβαστεί ένα δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα το ενεργοποιεί με τα 10 στρέμματα που έχει στην κατοχή του που δεν επιδοτούνται, που δεν είναι επιδοτούμενα. Αν ο παραγωγός ο συγκεκριμένος πάλι αγοράσει ένα χωράφι χωρίς τα δικαιώματα, γιατί αυτό γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, πουλάει κάποιος το λιόφυτό του και λέει: εγώ δεν σου δίνω τα δικαιώματα. Δεν σου δίνω. Θέλω να τα κρατήσω τα δικαιώματα εγώ και τέτοιο. Πρέπει να βρεις άλλη παραγωγική. Μα συγγνώμη, αφού το πουλάει, πώς κρατάει τα δικαιώματα? Μπορεί να έχει παραπάνω χωράφια που δεν ήταν επιδοτούμενα. Και είναι το παράδειγμα που θα πω τώρα. Θυμάστε παλιά που λέγαμε με τα περιβόητα πανογραψίματα. Έχουμε τον παραγωγό που έχει 1000 ελαιόδεντρα και παίρνει 5.000 επιδότηση. Και έχουμε και τον παραγωγό που έχει 1000 δικαιώματα και παίρνει 10.000 επιδότηση. Διπλάσια. Γιατί αυτός πιάστηκε στα ιστορικά χρόνια. Στα ιστορικά χρόνια και είχαν βεντέμα οι ελιές του. Δεν λέω κάτι άλλο. Λέω για βεντέμα. Λέω για... γιατί υπήρξαν και κάποια άλλα παραπάνω. Και έμεινε μετά. Ναι. Το λοιπόν. Ναι. Και του έμεινε. Ναι. Όταν ήρθε το 2015, αυτά τα δικαιώματα, ήρθε μια καινούργια ορολογία τότε στη ζωή μας, εμάς των παραγωγών, που λέγεται σύγκληση. Συγκλίνανε. Δηλαδή, κάποιοι παραγωγοί σταθεροποιηθήκανε, κάποιοι χάσανε της τάξης του 50-55% και κάποιοι άλλοι λίγο ανεβήκανε. Mm. Αυτοί οι παραγωγοί που μείνανε στάσιμοι ή λίγο ανεβήκανε,
έχουν πλεόνασμα σε στρέμματα. Δηλαδή κατέχουν παραπάνω γη από ότι παίρνουν δικαίωμα. Αν τώρα αυτοί πάρουν μία μεταβίβαση χωρίς γη, χάνουν το 25%. Όλες οι μεταβιβάσεις που μεταβιβάζουν η παραγωγή χωρίς γη, χάνεται το 25%. Μάλιστα. Όσοι παραγωγοί μεταβιβάζουν με γη, δεν χάνουν το 25%. Ξέρετε κάτι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο ενημεροί είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν τις μεταβιβάσεις πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρετε, για να μπορούν να πληροφορούν και τους παραγωγούς? Γιατί εγώ σας λέω ότι ο παραγωγός δεν το άκουσε, δεν το ξέρει κλπ. Είναι μια νέα εγκύκλιο, όπως έχουμε και τη νέα ΚΑΠ, που αυτή η νέα εγκύκλιος ήρθε στη ζωή μας πριν από μερικές μέρες. Την έχουμε μελετήσει. Δεν χρειάζεται να αγχωθεί κανείς παραγωγός. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα είναι το σύστημα ανοιχτό για τις μεταβιβάσεις. Δηλαδή έχουν ένα μήνα μπροστά τους για να κάνουν μια ασφαλής και σωστή μεταβίβαση. Όσοι είναι αποθανόντα και για να αποδείξουν το βαθμό συγγένειας για να μην χαθεί το 25%, θα πρέπει να προσκομίσουν το οικογενειακής κατάστασης από τα κέψια, από τους δήμους, που φαίνεται ο βαθμός συγγένειας, δηλαδή αν είναι σύζυγος, πατέρας, αδερφός, σύζυγος, μητέρα, πατέρας, που φαίνεται ο πρώτος βαθμός συγγένεια και εξαχνιστίας και κανονικά. Όσοι είναι με αγοροπολισία χωραφιών, θα πρέπει να φέρουν το οριστικό συμβόλαιο. Και όσοι είναι από θάνατο, θα πρέπει να φέρουν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και των πλησιαστέρων συγγενών. Αυτές είναι οι τρεις μεταβιβάσεις που γίνονται. Είναι η μεταβίβαση αγοροπολισίας, που λάς αγοράζω, που πρέπει στο συμβόλαιο μέσα να αναγράφεται ότι δίδεται και το δικαίωμα. Η δεύτερη πράξη μεταβίβασης είναι του θανόντος, που πρέπει να προσκομίσουμε ληξιαρχική πράξη θανάτου. Και ας μην έχουμε κάνει την αποδοχή κληρονομιά, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται ένας κακοχάμος με τα συμβουλογραφία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα θες συμβουλογράφο, πρέπει να βάλεις τον ίδιο το Μητσοτάκη μέσω για να βρεις. Γιατί επί δύο χρόνια οι συμβουλογράφοι, λόγω του κορονοϊού και όλα αυτά, πήγαν όλα πίσω. Για να κάνεις ένα συμβόλαιο τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην να το κάνεις άμεσα. Το ίδιο είναι η αποδοχή κληρονομιά, επειδή είναι συμβουλογραφική πράξη. Αυτόματα σημαίνει ότι άρα με αυτά που λέτε, ο ένας μήνας δεν φτάνει, κύριε Χιλετζάκη. Όχι, όχι, φτάνει. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, έχει δοθεί η ασυλία από το Υπουργείο και από τον οργανισμό, όταν κάποιος πεθάνει, να του αφήνει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για να μπορέσει να κάνει την αποδοχή. Δηλαδή μόνο με την πληθυσιαρχική πράξη θανάτου και με τη φόρμα των κληρονόμων και την πλησιαστέρω συγγενών, μπορεί κάλλιστα να κάνει τη μεταβίβαση. Θα φέρω παράδειγμα. Τουλάχιστον αναφέρατε ένα πατέρα που ο πατέρας πεθαίνει. Δεν έχουμε κάνει ακόμα δημοσίευση, δεν έχουμε κάνει αποδοσή κληρονομιά κτλ. Και έχει τέσσερα παιδιά και δεν έχει βρεθεί διαθήκη ακόμα. Δικαιούνται τα παιδιά, το κάθε παιδί, το 25% της επιδότησης. Τι γίνεται? Και τα τέσσερα παιδιά πρέπει να συνυπογράψουν με το γνήσιο της υπογραφής πάνω στη φόρμα και στο έντυπο της μεταβίβασης, της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, για να μπορέσουν να την πάρουν. Αν ένας δεν υπογράψει, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να υπογράψουν και οι τέσσερις. Ή μπορεί οι τέσσερις να συμφωνήσουν ότι θα την πάρει ένας στην επιδότηση, θα την πάρουν δύο, και να κάνουν αυτοί τον τρόπο που τα μοιράζουν, είναι δικό τους θέμα. Τότε πάλι πρέπει να συνυπογράψουν όλοι ότι την παίρνουν οι άλλοι. Ξεκάθαρο αυτό στο κομμάτι του θανόντος. Ωραία, το συμβόλαιο μάλιστα είναι ξεκάθαρα. Παίρνω το τεμάχιο, παίρνω και το δίχιο και πάμε. Ωραία, είσαστε ξεκάθαρος. Εν ζωή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είτε βγαίνω στη σύνταξη εγώ και θέλω να τα δώσω στο παιδί μου, στη γυναίκα μου και τα λοιπά, ή ο γιος μου μπαίνει σε κάποιο πρόγραμμα νέου αγρότη και ένα μέρος από την επιδότησή μου, ένα μέρος, όχι όλη την επιδότησή μου, ένα μέρος από την επιδότησή μου τη μεταβιβάζω. Δηλαδή εγώ παίρνω παράδειγμα 10.000 ευρώ επιδότηση, μπαίνει και ο γιος μου νέος αγρότης
του μεταβιβάζω ένα μέρος από τα δικαιώματα, το 50% παράδειγμα, και μπαίνει στο πρόγραμμα. Ωραία, κύριε Χιλετζάκη, γιατί θέλω απαντήσεις και στα άλλα δύο ζητήματα. Απαντήστε σε δύο ερωτήσεις. Ποιο είναι το κόστος αυτής της μεταβίβασης, και αν αυτή η μεταβίβαση που εγώ λέω ότι έχετε απαντήσει και έχετε μιλήσει για αγοραπολισία, για κάποιον που έχει πεθάνει, το μεταβιβάζει στα παιδιά του κλπ. Και έχετε δώσει αρκετές διευκρινήσεις, αν αφορά και την περίφημη ενοικίαση που γίνεται, νοικιάζω τα δικαιώματά μου, νοικιάζω σε... Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες, ναι? Εμείς τις ονομάζουμε φόρμες, επειδή με τη λέξη φόρμα έχουμε καεί στο παρελθόν. Σωστά. Δηλαδή, φόρμα 6, την περιβόητη φόρμα 6. Σωστά, με τους νέους αγρότες. Έτσι. Και τα λοιπά. Επειδή είχαμε καεί με αυτές τις περιβόητες φόρμες των μεταβιβάσεων, και επειδή ισχύουν και μέχρι ακόμα οι φόρμες, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε όλες οι μεταβιβάσεις που γίνονται με φόρμα 6, που δεν χάνεις κάποιο ποσοστό καθόλου επιδότηση, δηλαδή το 25% δεν το χάνεις, όταν την παίρνεις από τρίτον που δεν έχει πρώτου βαθμού συγγένειας και κάνεις φόρμα 6, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν θα λήξει το μισθωτήριο της φόρμας 6, να πας να το ανανεώσεις, και ο γεωργός που σου δίνει τα δικαιώματα βάσει φόρμας 6 θα πρέπει να είναι ενεργός μέχρι το πέρας του μισθωτηρίου, και ας παίρνει 10 ευρώ επιδότηση, δεν μας ενδιαφέρει. Αφορά και τους ετεροεπαγγελματίες. Και για τους ετεροεπαγγελματίες και για τους κατά κύριο επάγγελμα. Ακριβώς τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία. Το κόστος της μεταβίβασης είναι μεγάλο, είναι το ερώτημα επίσης που σας θέτω. Δεν είναι μεγάλο το κόστος της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση πάει με τα αγροτεμάχια φυσικά, γιατί δεν μπορεί να έρθει ένας παραγωγός που μεταβιβάζει 30 αγροτεμάχια, που γίνονται 30 εντοπισμοί, 30 διαφορετικές φόρμες και έγγραφα, με το ίδιο με ένα παραγωγό που πάει και μεταβιβάζει 2 αγροτεμάχια και είναι και πολύ μικρά. Μα εντάξει, έχετε το τη βάση. Ξεκινάει από 25 ευρώ και είναι το μάξιμο που μπορεί να πάει, νομίζω στα 75. Να. Μα ρώτησα γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει η βάση δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιδιοκτησίες στην Ένωση Ηρακλείου. Ναι. Άρα λοιπόν, να φανταστώ ότι το προσωπικό της Ένωσης είναι πλήρως ενημερωμένο για όλες αυτές τις αλλαγές, για να μην υπάρχουν παγίδες. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Και από την άλλη, υπάρχει και η βάση δεδομένων από την κτηματογράφηση που έγινε πρόσφατα, πριν από πόσα χρόνια. Οπότε δεν φαντάζομαι ότι εδώ να υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το προσωπικό της Ένωσης Ηρακλείου δηλώνει παρόν στο κομμάτι των μεταβιβάσεων. Έχουμε ήδη διεξαχθεί τους τελευταίες μέρες που πήραμε και τη διευκρινιστική στα χέρια μας τα αντίστοιχα σεμινάρια και από την Αθήνα όσο αφορά τους χρήστες. Είμαστε πλήρη έτοιμοι για να κάνουμε ό,τι είδους μεταβίβαση είναι ασφαλής και σωστή. Μάλιστα. Συνδέεται τώρα το ένα θέμα με το άλλο, δηλαδή τα λιγότερα χρήματα τα οποία θα πάρουν φέτος μέσω της βασικής ενίσχυσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας? Θα πω μία λέξη κλειδί. Αυτή τη λέξη κλειδί είμαι σίγουρος ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την έχει στο μυαλό του και την επεξεργάζεται τις τελευταίες ώρες, και όχι μόνο ο Υπουργός αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για λόγους ανωτέρας βίας. Είναι λόγος ανωτέρας βίας η έβια. Είναι λόγος ανωτέρας βίας ο εύρος. Είναι λόγο ανωτέρας βίας η κλιματική αλλαγή που έπληξε χιλιάδες παραγωγικά στρέμματα σε όλη τη χώρα ή έκαψε χιλιάδες παραγωγικά στρέμματα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ενεργοποιήσουν τους κωδικούς, τους παραγωγικούς κωδικούς, τα Eco-Phoenix, δηλαδή τα περιβόητα οικολογικά σχήματα, πώς θα τα ενεργοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα χωράφι που έγινε λίμνη ή σε ένα χωράφι που έγινε στάχτη? Επομένως, για λόγους ανωτέρας βίας, θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι θα δοθεί μία παράταση και μία ασυλία και δεν θα χαθούν χρήματα φέτος, δεν θα χαθούν για όλους μας, όχι μόνο και ένα παραπάνω για τους συναδέρφους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει. Θεωρώ ότι θα δοθεί. Υπάρχει μια υπουργική απόβαση από τον προηγούμενο υπουργό που είπε ότι 23-24 μέχρι τη χρονιά μεταβολών της ΚΑΠ
δηλαδή τη χρονιά των νέων διαπραγματεύσεων που είναι το 25, θα υπάρξει μια ασυλία μέσα σε παρένθεση. Θεωρώ ότι θα γίνει μια μια πληρωμή τώρα τον Οκτώβριο, και δεν πρέπει να ανησυχήσει κανένας παραγωγός μέχρι να γίνει η εγκαθάριση του Δεκεμβρίου. Δηλαδή και κάποιοι παραγωγοί, και να μην δούνε χρήματα στον Οκτώβριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή δούνε πολύ μειωμένη την προκαταβολή, να μην αγχωθούν. Και θα φέρω το παράδειγμα του 2016. Το 2015, κυρία Δουλγεράκη, το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά πάλι της ΚΑΠ. Δεν είχαμε ούτε πλημμύρες, ούτε πυρκαγιές, τίποτα από όλα αυτά. Άλλος υπουργός, άλλη κυβέρνηση τότε. Οι παραγωγοί που με ακούνε θα καταλάβουν τι λέω. Η προκαταβολή δεν δόθηκε τον Οκτώβριο, δόθηκε το Δεκέμβριο. Και η εγκαθάριση δεν έγινε το Δεκέμβριο που γίνεται παραδοσιακά. Έγινε την επόμενη χρονιά. Έγινε τον Απρίλιο του επόμενου έτους, του 16. Γι' αυτό και τότε είχαν μπει σε πολύ μεγάλη ομοιρία χιλιάδες παραγωγοί και φωνάζαμε και μάλιασε η γλώσσα μας. Μπήκανε σε ομοιρία χιλιάδες παραγωγοί, που αυτοί οι παραγωγοί αναγκαστήκαν και ανοίξανε βιβλία εσόδων-εξόδων, γιατί η επιδότησή τους υπέρβηκε τα 5.000 ευρώ. Δηλαδή, αν η Δουλγεράκη, η Αγγέλα, έπαιρνε 4.000 ευρώ επιδότηση, επειδή πληρώθηκε το 16 τρεις φορές, Απρίλιο, Οκτώβριο και Δεκέμβρη, υπέρβηκε τα 5.000 ευρώ, και εφόσον στο ημερολογιακό έτος είχε υπερβεί, άνοιξε βιβλία εσόδων εξόδων. Ο Αραχοβίτης ήταν υπουργός. Το έχουμε ξαναδεί και στην προηγούμενη ΚΑΠ, και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, λέω στους παραγωγούς, ας γίνει η πληρωμή τον Οκτώβριο όπως γίνει, να δούμε και την εγκαθάριση το Δεκέμβριο, και εμείς δηλώνουμε παρόν να τραβήξουμε το αυτή αν χρειαστεί, ή να πούμε τα κακό σήμερα όπου χρειαστεί σε όσους ευθύνονται. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ζητούμενο, βέβαια δεν είναι τραβηχτεί κάποια πράγματα. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι τραβηχτεί μόνο το αυτή, αλλά να μην χαθούν χρήματα από αυτό το οποίο δικαιούνται οι παραγωγοί. Να πούμε και τώρα αυτό που πρέπει να πούμε. Ποιος θα ήθελε να κάνει τον υπουργό και να μειώνονται τα χρήματα στους παραγωγούς, να μην πληρώνονται κτλ. Ο πρώτος που δεν θέλει να γίνονται αυτά είναι ένας υπουργός. Μάλιστα. Τώρα φαίνεται ότι και με τα σταφύλια και με τη φετινή παραγωγή, όπως επίσης και την παραγωγή σταφίδας, πως υπάρχει πρόβλημα. Γιατί βλέπω ότι εσείς λέτε, και μάλιστα βλέπω και το ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ότι ο καύσωνας πως δημιούργησε προβλήματα έτσι στα αμπέλια, και είναι φυσική συνέπεια η μειωμένη παραγωγή της σταφίδας. Είναι συνέπεια όχι μόνο της σταφίδας μειωμένη και του επιτραπέζιου σταφυλιού, γιατί σε λίγες μέρες θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία, αλλά και στο εινοποιήσιμο. Βλέπουμε τα εινοποιεία και φαντάσουνε, έχουν ανοίξει τα εινοποιεία, και βλέπουμε μεγάλα εινοποιεία της ενδοχώρας, όχι μόνο της Ένωσης Ηρακλείου, και σε ιδιώτες, γιατί κάποιος μπορεί να πει η Ένωση Ηρακλείου, εντάξει, δεν είναι και συνεπής στις πληρωμές της, μπορεί να μην τυπάνε στα φιλιά. Οι άλλοι όμως συνοποιοί μεγάλοι που είναι συνεπείς, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε με όλους τους συνοποιούς, έχουμε επαφές σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η κλιματική αλλαγή, κυρία Δουλγεράκη, δεν μας χτυπάει την πόρτα πλέον. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν η μειωμένη παραγωγή μόνο στην Κρήτη. Αλλά λέτε σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζεται πρόβλημα, και με τα εινοποιήσιμα και με τα επιτραπέζια και με τη σταφίδα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα στην αμπελουργία. Το 50% των αμπελοϊνικών, και όχι μόνο, ο παραγόμενων, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, χώρες και η Ισπανία, έχει χαθεί. Το 50% της Ευρώπης αυτή τη στιγμή έχει σοβαρό πρόβλημα στην αμπελουργία. Το 50%. Για την ελιά δεν το συζητάμε καθόλου, γιατί άμα την πιάσουμε θέλουμε τρεις εκπομπές. Γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα η ελιά, δεν είναι μόνο το αμπέλι. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τα αμπέλια, έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις αμπελοϊνικές χώρες της Ευρώπης, όπως λέτε. Μειωμένη παραγωγή ή χαμένη παραγωγή 50%. Μειωμένη παραγωγή της τάξης 50%. Το 50%. Μάλιστα, και στην Ελλάδα. Μάλιστα.
Κρατάω αυτά τα δεδομένα και κυρίως στις πρώτες σας αναφορές σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και γης, για να μην χαθεί αυτό το 25%. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι θα μπορούν οι παραγωγοί τη συνέντευξή σας να την ακούσουν στην πορεία της ημέρας, μέχρι ξέρω εγώ το μεσημέρι, και από τη σελίδα του 984 και από το YouTube, αλλά είναι ενημερωμένοι, όπως λέτε, όλοι οι εργαζόμενοι στην Ένωση Ηρακλείου, έτσι ώστε να μπορούν να κατατοπίσουν αναφορικά με την μεταβίβαση όλους τους παραγωγούς. Είναι κάτι που θα ισχύει με τη μεταβίβαση από τούδε και πέρα κάθε χρονιά, θέλετε να πείτε? Ναι, κάθε ό,τι ξεκινάει στη νέα προγραμματική περίοδο συνεχίζεται και μέχρι τη χρονιά αναπροσαρμογής της περίοδου. Η χρονιά αναπροσαρμογής της περίοδου, δηλαδή η χρονιά που θα ξανασυζητήσουμε το φάκελο και θα προσθέσουμε ή θα αφαιρέσουμε κάποια πράγματα μέσα από το φάκελο, είναι το 25. Μέχρι το 25 θα ισχύουν αυτά που ισχύουν το 23. Μετά θα ξαναγίνει αναπροσαρμογή του φακέλου και θα πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Μέχρι και το 27-28. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις με αυτά τα παραδείγματα, έτσι για να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά τα οποία σημαίνουν οι αλλαγές, και βέβαια τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε. Κύριε Χιλετζάκη, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.